Κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στο θέμα, να συνδεθούμε ζωντανά με τις Βρυξέλλες και τον ανεξάρτητο πλέον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ θερμά για τη σύνδεση. Καλησπέρα σας. Κύριε Κούλογλου, είναι πολλά τα ερωτήματα. Στη δική σας απόφαση υπήρξε κάποια στιγμή που ξεχύλισε το ποτήρι ή ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν τελικά στην ανακοίνωση αυτή? Κοιτάξτε, ήταν μια σειρά από περιστατικά τα οποία προστίθεταν το ένα πάνω στο άλλο. Ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, ήταν η ομιλία του κυρίου Κασελάκη στο ΣΕΒ, στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, όπου είπε κάτι θέσεις που όχι μόνο στην αριστερά δεν είναι, αλλά στο κέντρο. Είναι στη δεξιά. Επανέλαβε δηλαδή μια πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη που είχε διατυπώσει ο κ. Μητσοτάκης το 2019, νομίζω, για στόκ όψιος στους εργαζόμενους, δηλαδή να παίρνουν μετοχές οι εργαζόμενοι, οι οποίες μετοχές ανάλογα αν πηγαίνει καλά η επιχείρηση ή όχι να πληρώνονται με αυτές. Αυτό γίνεται στην Αμερική, σε πολυεθνικές εταιρείες, για στελέχη, όχι για τους απλούς εργαζόμενους και βάση περιπτώσει δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και μια σειρά από άλλα πράγματα, ας πούμε, στο Παλαιστινιακό, παραδείγματος χάρη. Εγώ περίμενα από τον πρόεδρο του κόμματος ένα τόσο κρίσιμο θέμα να πάρει πρωτοβουλίες, να πάει στην Ευρώπη, να πάει. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Αίγυπτο. Να πήγαινε και αυτό στη Ράφα ή στην Αίγυπτο να έκανε ανάλογες επαφές. Αντίθετα, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και μας ενημέρωσε ότι παντρεύτηκε. Δίνοντας στροφή δηλαδή σε αυτό που κατακρίνω με όλη μου τη φωνή, ότι τι έχει γίνει τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει το βράδυ ανενόχλητος μόνος του στα δελτία ειδήσεων και ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται μαζί του τα πρωινάδικα κάνοντας κουτσομπολιό για την προσωπική ζωή του κυρίου Κασελάκη. Και το αποκορύφωμα είναι όταν αποκαλύφθηκε ότι πριν από 10 χρόνια έγραφε άρθρα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, τι είπε? Δεν είπε, εντάξει, που θα μπορούσε να είναι μια δικαιολογία, ότι ξέρετε ήμουν 10 χρόνια πριν, άλλαξα γνώμη. Ωραία, παρότι για πρόεδρο του κόμματος αυτό δεν είναι και τόσο, ξέρετε, να αλλάζεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πες, όλοι οι άνθρωποι έχουμε το δικαίωμα να αλλάζουμε γνώμη, ιδίως όταν είμαστε νέοι. Αλλά τι είπε ως δικαιολογία? Ότι είχε μια φιλενάδα τότε και δεν πήγαινε καλά μαζί της. Και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, γιατί αν έχει κανείς μια φιλενάδα και έχει προβλήματα μαζί της, γράφει εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και υπέρ της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί δεν γράφει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και κατά της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή δεν βγάζει άκρη. Και αυτό όλο έδινε ακόμα μια φορά την αφορμή στα κουτσομπολιά να πούνε γιατί ποια ήταν αυτή, γιατί ο Κασελάκης χώρισε μαζί, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει σχέση, άρα γιατί το γύρισε. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να ο πρόεδρος κάθε κόμματος τον ενδιαφέρει να έχει μια. Να είναι γνωστός και να κρίνεται για την πολιτική του, αλλά όχι για την προσωπική του ζωή. Εδώ το έχουμε αλλάξει τελείως. Και προφανώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει για την πολιτική γιατί δεν την ξέρει καλά. Αναφέρεται στα θέματα που γνωρίζει καλά, που είναι τα προσωπικά του. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι αρχηγός κόμματος. Όλα αυτά μαζί τα περιστατικά, συμπυκνωμένο το ένα πίσω από το άλλο και βλέποντας και ένα τοξικό κλίμα, το οποίο περιέγραψε και το ρεπορτάζ σας προηγουμένως, με οδήγησαν να πάρω την απόφαση. Τι εννοώ τοξικό κλίμα? Εννοώ ότι, παραδείγματος χάρη, είχε μια αντιπαράθεση πολύ κακή, για την οποία λυπάμαι πάρα πολύ, ανάμεσα σε δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κύριος Πολάκης κατηγορούσε κάποιον άλλο για ανεπάγγελτο, και για να αποδείξει ότι ο ίδιος δουλεύει, ανάρτησε στο διαδίκτυο τις αξιολογικές τομογραφίες των ασθενών του. Το οποίο δεν είναι, δηλαδή είναι, χωρίς ότι είναι παράνομο, δηλαδή δεν είναι σύμφωνο με τον ιατρικό κώδικα, δεν αφορά κανέναν και είναι μέρος ενός σύριαλ. Δηλαδή γίναμε σύριαλ που τελειώνει το ένα επεισόδιο και λέει τώρα θα αναρτήσω τις αξιολογικές τομογραφίες των ασθενών μου και περιμένω το επόμενο επεισόδιο να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εγώ έφυγα γιατί δεν υπάρχει έλλειψη, σοβαρότητας. Πρέπει να, όταν έχεις κάνεις πολιτική, πρέπει να είσαι στοιχειωδώς σοβαρός. Και όλα αυτά μαζί με τα προηγούμενα που σας είπα. Τις ενστάσεις σας αυτές
τις είχατε επικοινωνήσει με τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπήρχε κανένας. Έχουν χαθεί όλοι οι δρόμοι επίσημης επικοινωνίας. Ο κύριος Κασελάκης δεν φρόντισε ποτέ να έρθει σε επαφή μαζί μας από την εκλογή του. Διοχετεύσαμε, και εγώ προσωπικά διοχέτευσα διάφορες κριτικές μέσω οδών που θα έφτανε μέχρι τον ίδιο. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε. Και το βασικό θέμα είναι ότι έλεγα ότι πρέπει τα προσωπικά να φύγουν από τη μέση. Δεν μας κάνουν καλό, μας κάνουν κακό. Αφήνουμε το Μητσοτάκη και παίζει μόνος του μπάλα, κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να τον ελέγξουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είπα ότι εδώ έχουμε ακρίβεια, πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια που χτυπάει τα νοικοκυριά. Υπάρχουν κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αν εφαρμοστούν στην Ελλάδα θα περιορίσουν την ακρίβεια και θα προστατεύσουν τον καταναλωτή. Επειδή είναι στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, το ξέρω. Η Νέα Δημοκρατία δεν εφαρμόζει αυτή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δικούς τους λόγους. Θα μπορώ να σας πω γιατί, αλλά δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Αντί να κάνουμε αντιπολίτευση πάνω σε αυτό, πάνω στο θέμα της ακρίβειας, συζητάνε τα πρωινάδικα για τον Ντάιλερ κτλ. Δεν με ενδιαφέρει. Όλο αυτό ήταν. Και η κυρία Χτσιόγλου, πριν από λίγο, κύριε Κούλογλου, έκανε λόγο για μια διαλυτική κατάσταση στο κόμμα και έχει σημασία διότι είναι η πρώτη επίσημη ουσιαστικά τοποθέτησή της μετά και τις εσωκομματικές εκλογές. Θα σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι είναι σε τροχιά διάσπασης ο ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να αποφευχθεί. Νομίζω ότι μοιάζει αναπόφευκτο τώρα. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτές τις διεργασίες. Θεωρώ ότι και ορισμένοι από την πλευρά, την αντίπαλη του κυρίου Κασελάκη, έχουν ευθύνες για την κρίση στο κόμμα, γιατί ο κύριος Κασελάκης εξελέγει ακριβώς εξαιτίας μιας πολύ βαθιάς κρίσης. Ιδάλλως δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία που κάποιος να περνάει απ' έξω, να δει φως να ανέβει και να γίνει και πρόεδρος. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα έγινε. Επομένως, έχω κρατήσει αποστάσεις από όλο αυτό και διατηρώ την ανεξαρτησία της γνώμης μου, την οποία διατηρούσα και τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα τώρα έφτασαν ενώ προσπαθούσαν να με κατηγορούν γι' αυτό ότι ήμουν πάντα εναντίον των Προέδρων, ενώ στην πραγματικότητα, όχι στην περίπτωση Κασελάκη, στην περίπτωση Τσίπρα, προσπαθούσα με κάθε τρόπο να προειδοποιήσω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί το έβλεπα στον κόσμο, μιλώντας με τον κόσμο, και να προειδοποιήσω ότι έπρεπε να πάρουμε δραστικά μέτρα για να μην χάσουμε τις εκλογές. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε, τις χάσαμε τις εκλογές με μεγάλη διαφορά και τώρα με κατηγορούν ότι εγώ υπονόμευα το ΖΥΠΑ. Είναι έλλειψη επιχειρημάτων στην πραγματικότητα, αντί να συζητηθούν τα πολιτικά ζητήματα που έθεσα, τα οποία είναι σοβαρότητα, η πολιτική γραμμή που δεν πρέπει να είναι δεξιά από το ΣΕΒ κτλ. Γίνεται λόγος, κύριε Κούλογλου, και για εξωπολιτικούς παράγοντες που στοχεύουν στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς συμφωνείτε με τη δήλωση αυτή? Κοιτάξτε, όχι, δεν υιοθετώ θεωρίες συνωμοσίας. Ασφαλώς οι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ επιχαίρουν για αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά θεωρώ ότι η κρίση ήταν βασικά κρίση ενδογενής. Είχε να κάνει με ένα κόμμα το οποίο έχασε τον προσανατολισμό του από το 2015 και μετά με την υπογραφή των μνημονίων και στη συνέχεια είχε υπαρξιακό πρόβλημα. Δεν ήξερε πού να πάει. Και αυτό επειδή δυστυχώς δεν συζητήθηκαν όλα αυτά. Έπρεπε να είχα συζητηθεί μετά την ήττα του 2019 που ήταν ήττα όμως με πολύ υψηλό ποσοστό που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση. Δεν συζητήθηκε τίποτα από όλα αυτά και γι' αυτό φτάσαμε σε ένα σημείο όπου το κόμμα δεν ήξερε και τα μέλη του κόμματος δεν ήξεραν πού να πάνε, σε τι πιστεύουν και όλα αυτά και βρέθηκε κάποιος ο οποίος τους είπε την εύκολη λύση, δηλαδή ότι εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη γιατί ξέρω καλύτερη οικονομία και καλύτερα αγγλικά. Εντάξει, δεν κερδίζονται έτσι οι κυβερνήσεις, πολύ περισσότερο η κυβέρνηση Μητσοτάκη που είναι απλωμένη σε όλο το δίκτυο της ελληνικής κοινωνίας και της εξουσίας. Θα περιμένατε να πάρει θέση ο κύριος Αλέξης Τσίπρας για όλα αυτά που συμβαίνουν στο κόμμα?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να αυτή τη στιγμή να πάρω θέση και να πάρω τη θέση κάποιου άλλου και να παροτρύνω ή να μην παροτρύνω τον πρώην πρόεδρο να κάνει κάτι. Θεωρώ ότι είναι αποκλειστικά δική του απόφαση αν θα κάνει παρέμβαση ή δεν θα κάνει παρέμβαση. Κύριε Κούλογλου, πότε πιστεύετε θα είναι η στιγμή που θα καθορίσει και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι οι στιγμές που ζούμε είναι αυτές οι στιγμές που καθορίζουν το μέλλον. Ενδεχομένως πίστευα μέχρι τώρα ότι η επόμενη κεντρική επιτροπή στην οποία θα ετίθεται όλα τα ζητήματα, αλλά και τα πολιτικά αλλά και τα διοικητικά, αυτά δηλαδή των διαγραφών κτλ., θα ήταν το σημείο καμπής. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μπορεί το σημείο καμπής να είναι και νωρίτερα. Μάλιστα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος να σας πω. Πάντως σύντομα παρά αργότερα. Την έδρα σας ζητήθηκε να την παραδώσετε? Ναι, μου ζητήθηκε κάπως επισήμως, όχι δεν μου ζητήθηκε κανονικά. Μου ζητήθηκε μέσα από ανακοινώσεις να παραδώσω την έδρα, το οποίο είναι αστείο, δεδομένου πρώτον ότι... Καλά, καταρχήν τελειώνει... τελειώνει σε 5 μήνες, κλείνει το Ευρωκοινοβούλιο, τελείως. Επομένως, αν ερχόταν κάποιος να με αντικαταστήσει στη θεωρητική περίπτωση, δεν θα μπορούσε όχι να αναλάβει να κάνει καμιά δουλειά, αλλά ούτε να βρίσκει το δρόμο του στο λαβύρινθο των Βρυξελών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ η δουλειά, είναι το τελευταίο κριτήριο. Κοιτάξτε, εγώ εξελέγη με το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω έκανα μια θητεία η οποία θεωρείται κατά γενική ομολογία επιτυχημένη. Τίμησα την εμπιστοσύνη που μου έδωσαν. Και το ερώτημα είναι, δεν είναι σε μένα. Εγώ μένω στην αριστερά. Μένω στην ομάδα της αριστεράς, την ευρωπαϊκή ομάδα της αριστεράς. Το ερώτημα είναι στον κύριο Κασελάκη και τους συνεργάτες του. Θα μείνουν στην ομάδα της αριστεράς? Γιατί υψηλόβαθμα στελέχη του επιτελείου του λένε ότι θα φύγουν από την ομάδα της αριστεράς. Άρα εγώ μένω, εδώ είμαι και πρέπει να ρωτήσετε αυτούς αν θα μείνουν ή όχι. Κατανοητό, κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη σύνδεση και την παρέμβασή σας στο δελτίο μας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κυρίες και κύριοι.